Μετράνε ώρες τα ουκρανικά UAV. Η Ρωσία ρίχνει στη μάχη συντάγματα ελικοπτέρων με την κωδική ονομασία κυνηγή drones. Η ρωσική αεροπορία στρατού λοιπόν λέγεται πως αναπτύσσει τώρα μία νέα μέθοδο για να κάνει τους πιλότους ελικοπτέρων της πιο αποτελεσματικούς στις μάχες που δίνουν κατά εχθρικών drones καμικάζι. Η πρωτοβουλία αυτή γίνεται φυσικά με αφορμή τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης της Ουκρανίας, ένα πεδίο το οποίο ανέδειξε σε διεθνές επίπεδο την σημασία των drones στον πόλεμο του 21ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με ρωσικές πηγές, η νέα κύρια στρατηγική αντιμετώπισης μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων αφορά έναν συνδυασμό τακτικών. Μέσα σε αυτές τις τακτικές περιλαμβάνονται απότομη και αποτελεσματική ελιγμή αποφυγής των εχθρικών drones, όπως και αύξηση της ταχύτητας του ελικοπτέρου. Οι Ρώσοι πιλότοι θα ξεκινήσουν σύντομα ασκήσεις που θα αφορούν αποκλειστικά την αποφυγή εχθρικών drones καμικάζι, έτσι ώστε να προετοιμαστούν για τις απειλές του μελλοντικού και σημερινού πεδίου της μάχης. Βέβαια, Ρώσοι ειδικοί τονίζουν πως εκτός από ικανούς και έμπειρους πιλότους, τα ρωσικά ελικόπτερα χρειάζονται και προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου για να αντιμετωπίζουν παρόμοιες απειλές. Με αυτά τα συστήματα, ενσωματωμένα στις εναέριες πλατφόρμες της, η ρωσική αεροπορία στρατού θα είναι σε θέση όχι μόνο να ξεφεύγει, αλλά και να εξουδετερώνει μη επανδρομένες απειλές στον αέρα. Αυτά τα συστήματα είναι σχεδιασμένα να διαταράσουν την λειτουργία drones, τυφλώνοντας ουσιαστικά τις κάμερες και τους αισθητήρες τους και παρεμβαίνοντας στα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούν. Έτσι, οι επιθέσεις των εχθρικών drones έχουν λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας. Από το προηγούμενο έτος μέχρι και σήμερα, οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις έχουν εισάγει νέες μονάδες κυνηγούς drones, οι οποίες αποτελούνται από επιθετικά ελικόπτερα τύπου Mi-28 και παρατάσσονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αυτές οι μονάδες είναι ειδικά εκπαιδευμένες στην αναχέτηση εχθρικών UAV και μπορούν να επιχειρούν μέρα και νύχτα ανεξαρτήτως των καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Παράλληλα, το ρωσικό πολεμικό ναυτικό έχει σχηματίσει ειδικά συντάγματα ελικοπτέρων που αναλαμβάνουν αποστολές αναζήτησης και καταστροφής εχθρικών ναυτικών drones. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται ρωσικά ελικόπτερα τύπου K-27, K-29 και Mi-8 για τέτοιου είδους αποστολές. Από φέτος, Ρώσοι πιλότοι ναυτικών ελικοπτέρων του ρωσικού πολεμικού ναυτικού ξεκίνησαν να λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση εχθρικών drones σε ναυτικά περιβάλλοντα. Δεδομένων όλων αυτών, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά έχει λάβει υπόψη του το Κρεμλίνο την απειλή των μη επανδρωμένων οχημάτων τόσο στον αέρα όσο και στην θάλασσα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.